Κυρία Τσακύρη, όντω, σε αυτές τις ημέρες η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως προβάλλεται βέβαια και από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημερώσεως, αναδεικνύεται σε έναν πρωτοπόρο, σε έναν υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση για τις λοιπές χριστιανικές ομολογίες και στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκό χώρο, λόγω της όντω φιλάνθρωπη και ανθρωπιστική στάση και συμπεριφορά την οποία κρατεί έναντι των προσφύγων οι οποίοι δοκιμαζόμενοι προσέρχονται κατά χιλιάδες χιλιάδων θα λέγαμε σε μια γη της επαγγελίας όπως οι ίδιοι την οραματίζονται και την φαντάζονται. Η Εκκλησία της Ελλάδος και με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, της διαρκούς Ιεράς Συνόδου, δια των εκπροσώπων της επισκέπτεται όλες αυτές τις περιοχές όπου οι κατατρεγμένοι και ταλαιπωρημένοι αυτοί άνθρωποι έχουν πλέον εγκατασταθεί και εκεί δείχνει το πρόσωπο της ανθρωπιάς, την φιλανθρωπία, χωρίς διακρίσεις θρησκευτικές, χωρίς περιθωριοποιήσεις, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς να ξεχωρίζει τα αρνία από τα ερήφια. Στο πρόσωπο αυτών των δοκιμαζομένων ανθρώπων, γερόντων, γυναικών, ασθενών και κυρίως κυριότατα μικρών παιδιών, η Εκκλησία της Ελλάδος χορηγεί τροφή, ενδυμασία, φάρμακα. Αυτά όλα αποδεικνύουν ότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία το ανθρώπινο πρόσωπο η μοναδικότητά του, η ιερότητά του είναι βίωμα, αλήθεια, γεγονός αδιαπραγμάτευτο, ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα ή οποιοδήποτε άλλο συμφέρον. Αυτές τις μέρες τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν την ανθρωπιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας η οποία στο πρόσωπο των ιεραρχών της της κατατόπους Μητροπόλης αλλά και σε επίπεδο εκπροσώπων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου φανερώνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να ήταν υποχρέωση θα μου επιτρέψετε να πω, μια και αναδεικνύεται αυτό το ζήτημα, θα ήταν υποχρέωση και των υπόλοιπων χριστιανικών ομολογιών της Ευρώπης. Είτε αυτή είναι η κάθε χριστιανική ομολογία παπική, είτε προτεσταντική, είτε αγγλικανική αυτό το πρόσωπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος που μέσα στο DNA της έχει την προσφυγιά διότι οι ιεράρχες μας είναι εμπολείς απόγονοι προσφυγικών οικογενειών από την Ανατολική Θράκη, την Βόρεια Θράκη, η Ανατολική Ρωμιλία, από τον Πόντο, από την Κεσάρη, από την Καπαδοκία, από τη Μικρά Ασία έχουν μέσα τους στο DNA τους αυτή την προσφυγική ρίζα και καταβολή και αυτό φαίνεται ότι εκφράζεται με την ορθόδοξη θεολογική σκέψη και το βίωμα το ιστορικό ως αγάπη, ως ενδιαφέρον απέναντι στον άλλον. Δεν ενδιαφέρεται η Ορθόδοξη Εκκλησία για το αν ο άλλος είναι μουσουλμάνος ή ανήκει σε οποιοδήποτε άλλο θρήσκευμα. Βλέπει τον άνθρωπο, το πρόσωπο ως εικόνα Θεού και σε αυτό μένει ούτε σκοπιμότητας εξυπηρετεί, ούτε αλότρια συμφέροντα. Διαιρωτώ με αυτό το μεγαλείο που ζούμε αυτές τις μέρες και αισθανόμαστε υπερηφάνεια πνευματική υπερηφάνεια για τους ιεράρχες μας όταν δείχνουν αυτό το πρόσωπο, όταν κάνουν πράξη και βίωμα την ορθόδοξη θεολογία περί προσώπου, περί ιερότητος προσώπου, διαρωτώ με άραγε, και εσείς ως δημοσιογράφος προφανώς το αναδεικνύεται, ποια είναι η στάση των υπολείπων χριστιανικών ομολογιών του ευρωπαϊκού χώρου. Πώς επιδρούν και επηρεάζουν τις αποφάσεις των πολιτικών τους. Ποια είναι θα μου επιτρέψετε να πω. Και είναι ένα λεπτό ζήτημα, που λίγο το θίγουμε στην Ελλάδα, αλλά χρειάζεται να αναδειχθεί, ποια είναι η στάση των ορθόδοξων τοπικών εκκλησιών, των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, διότι σε πολλά από αυτά τα κράτη οι κυβερνήσει τους, που είναι και χριστιανικά ορθόδοξα κράτη, απεφάσισαν να υψώσουν τύχη σε μια Ευρώπη που κάποτε εξόρκιζε τα τείχη και τα κατέριπτε. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Θεολογία δεν είναι λάστιχο να την κόβουμε και να την ράβουμε και να την τραβάμε στα μέτρα μας. Η Ορθόδοξη Θεολογία είναι βίωμα, είναι πράξη, είναι συνείδηση. Δεν είναι ακαδημαϊκό σόφισμα και πολιτικό ιδεολόγημα. Είναι βίωμα, συνείδηση και πράξη αγάπης και ανθρωπιάς. Ε αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος το μετουσιώνει με έργα αγάπης και ανθρωπιάς. Είναι τιμή μας. Είναι τιμή μας πραγματικά το γεγονός ότι στέκεται η Εκκλησία μας ψηλά και αντιμετωπίζει τους συνανθρώπους μας αυτούς που σήμερα είναι αύριο θα φύγουν και όσοι κάποιοι μείνουν εδώ, τους αντιμετωπίζει με αυτό που θέλει ο Χριστός να βλέπουμε στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου την εικόνα του Θεού. Είναι τιμή και είναι και παράδειγμα προς μίμηση για να αφυπνιστούν και οι πολιτικές ηγεσίες και εν Ελλάδη και εξωτερικά αλλά και βεβαίω οι λοιπέ χριστιανικέ ομολογίε και οι ορθόδοξε εκκλησίε όλων αυτών των χωρών τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που λυπάμαι που θα το πω, καθεύδουν τον ύπνο του δικαίου και μεριμνούν και τυρβάζουν για άλλα, αδιαφορώντα ή και υποκρινόμενε αυτέ οι χριστιανικέ ομολογίε, ότι δεν γνωρίζουν την κατάσταση των προσφύγων. Εάν θέλουμε να έχουμε ουσιαστική παρέμβαση ω Ορθόδοξη Θεολογία, ω Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένα είναι, θα λέγαμε, το μήνυμα που εκπηγάζει από αυτή την πράξη της Ελλαδικής Εκκλησίας. Στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου βλέπουμε την ενσαρκωμένη εικόνα του Θεού.